ήταν βέβαια για σένα μία απόφαση ζωής αυτή. Έτσι. Πριν παντρευτείτε, είχατε κουβεντιάσει το συγκεκριμένο θέμα, γιατί εσύ όταν το γνώρισες ήσουν χριστιανή. Ήσουν κοντά στο χριστιανισμό, δηλαδή ήσουν. Ήμουνα σε πολύ βαριά αναζήτηση τότε. Και είχα ήδη. Δεν ήμουνα μια καλή πιστή χριστιανή πια. Δηλαδή είχα βγει, είχα πάρα πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές αμφισβητήσεις, χωρίς αρνητικά αισθήματα, απλά είχα κάτι ανικανοποίητο που έψαχνα να το βρω. Και είχα μια πολύ σοβαρή αναζήτηση στη ζωή μου. Τι ήταν αυτό το οποίο αναζητούσες, δηλαδή τι ήταν αυτό που δεν σε κάλυπτε εκείνη την περίοδο από τη χριστιανική θρησκεία? Είχα κάποια προβλήματα σχετικά με τη θέση της γυναίκας καταρχήν. Πώς βλέπει, ποια είναι η χριστιανική θεώρηση για τη γυναίκα, ποια είναι η θεώρηση σε άλλες φιλοσοφίες. Το ερεύνησα αυτό το θέμα και πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη τριάδα, το τρισυπόστατο του Θεού κτλ. Πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μου βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι έχουν τα ίδια ερωτήματα. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες για τη θέση της γυναίκας. Δηλαδή, είπες ότι είχα κάποια κενά για τη θέση της γυναίκας. Τι ήταν αυτό που σε προβλημάτιζε στην χριστιανική θρησκεία? Δηλαδή, δεν ένιωθες ότι έβρισκες αυτό που θα σου έδινε τη δύναμη και που αναζητούσες? Αυτό που κατάλαβα εγώ στην αναζήτησή μου είναι ότι όσο και να προσπαθήσω, όσο και να παλέψω, όσο και σωστός άνθρωπος να προσπαθήσω να γίνω, θα είμαι πάντοτε υποδέστερη και εν δυνάμει αμαρτωλή, ας πούμε. Αυτό, το ενοχικό αίσθημα που εγώ βίωνα, ας πούμε, ένιωθα ότι δεν είναι σωστό απέναντί μου και έψαχνα να βρω ότι γιατί να είμαι διαφορετική έναντι του άντρα, ας πούμε. Στο χριστιανισμό, λοιπόν, η γυναίκα, λες, επειδή αυτά είναι λίγο θεολογικά ζητήματα, όμως, έτσι, εγώ δεν μπορώ να τα υποστηρίξω, ίσως μετά θα ρωτήσουμε ένα θεολόγο να μας πει δύο λογάκια πάνω σε αυτό. Αισθανόσουν ότι η γυναίκα στο χριστιανισμό πάντα ήταν υποδεέστερη. Δηλαδή, ό,τι και να έκανε, παρέμενε μια δυνάμη αμαρτωλή. Μια γυναίκα. Αυτό είναι θεολογικό και ριζικό, έτσι, ερώτημα. Δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Επίσης, με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν μπορούσα να εκφράσω ότι. Δηλαδή, την πίστη μου, τη θρησκεία μου. Εδώ θεωρείται λίγο ταμπού. Μια πιστή χριστιανή δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές από εμένα. Ναι. Θεολογικά δηλαδή. Δηλαδή, τι θεωρείτε δηλαδή ταμπού? Είναι πολύ λίγος κόσμος που προσεύχεται. Ναι. Δηλαδή, η προσευχή μου έλειπε. Έψαχνα να βρω δρόμο για την προσευχή. Η προσευχή είναι αυτή που μου άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου. Το Ισλάμ ήρθε σιγά σιγά. Δηλαδή, εγώ παντρεύτηκα μετά από 2 χρόνια, ασπάστηκα το Ισλάμ. Δεν παντρεύτηκα και ασπάστηκα το Ισλάμ. Άρα, όταν σου έκανε ο Ναήμ την πρόταση γάμου και σου ζήτησε να γίνεις γυναίκα του, δεν συζητήσατε από πριν ότι εσύ θα βάλεις τη μαντήλα και θα ασπαστείς? Όχι, οπωσδήποτε όχι. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο θέμα? Όχι. Θα μπορούσες να συνεχίσεις ελεύθερα να. Φυσικά. Να κυκλοφορείς χωρίς μαντήλα και να έχεις τη θρησκεία σου. Δεν ετέθη ποτέ και θέμα. Η μαντήλα είναι μια επιλογή. Δηλαδή, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της θρησκείας. Ναι. Είναι ένα κομμάτι της πίστης. Αλλά το πόσο θρησκεύεται κανείς και σε ποιο βαθμό πιστεύει είναι προσωπικό του θέμα. Και πάλι υπάρχουν πάρα πολλές μουσουλμάνες που δεν φορούν μαντήλα. Κοίταξε. Όταν ασπάζεσαι μια θρησκεία που δεν ήταν αυτή με την οποία γεννήθηκες και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αρχίσεις να πεις ότι εγώ θα κάνω εκπτώσεις και θα διαλέξω εγώ ποιο κομμάτι θα κρατήσω, ποιο κομμάτι θα πετάξω. Έτσι είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων που έχουν ασπαστεί το Ισλάμ, είναι συνήθως πιο κοντά στις επιταγές θρησκείας από ότι είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι και μία πρόκληση για μένα. Δεν ήταν κάτι πολύ εύκολο. Όμως το θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι της πίστης και πηγαίνω με αυτό, πορεύω με αυτό. Και κάτι ακόμα μου έκανε εντύπωση. Είπες ότι αισθανόμουν ότι στο χριστιανισμό, ό,τι και να έκανα, θα ήμουν εν δυνάμει αμαρτωλή. Δηλαδή, ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι επί της ουσίας ίση με τον άντρα. Και η απορία μου είναι η εξής. Γιατί μία μουσουλμάνα,
οφείλει σύμφωνα με τη θρησκεία της να καλύπτει όχι μόνο τα μαλλιά της και τα χέρια σας πρέπει να είναι καλυμμένα και το, να φοράτε μακριά ρούχα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα οι πιο πιστές κάνουν, δεν ξέρω αν κάνεις και συμπάνιο με τα ρούχα το καλοκαίρι στη θάλασσα, αν έχεις αυτά τα ειδικά μαγιό, μαγιό που, ναι. Αυτό που καλύπτουν όλο το σώμα. Αυτό δεν δείχνει ότι η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως πρόκληση που πρέπει να καλύπτεται για να μην προκαλεί. Γιατί καλύπτεται. Άρα σημαίνει ότι και η γυναίκα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, ως ενδυνάμει αμαρτωλή ή ως κάτι που προκαλεί την αμαρτία. Γι' αυτό το καλύπτουμε για να μην προκαλέσει την αμαρτία. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πώς να σου το δώσω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η προκατάληψη που έχει δημιουργηθεί. Καταρχήν θα ήθελα να σου εξηγήσω ότι το μαντήλι ή αυτό το ντύσιμο που καλύπτει, οι γυναίκες το ξανά φορέσανε. Δηλαδή, αν ανατρέξεις και δεις φωτογραφίες από την Καμπούλ, από την Τεχεράνη, το 50, τη δεκαετία του 50, δεν θα βρεις γυναίκες με μαντήλι. Έτσι. Δηλαδή, αυτές το επιλέξαν και το ξαναφόρεσαν. Και δεν σημαίνει ότι όταν καλύπτομαι πρέπει να το αναλύσω αν είμαι εγώ πειρασμός ή όχι. Ξέρω ότι είμαι ίση με τον άντρα αφού έχουμε γεννηθεί από μία και μόνη ψυχή. Εγώ γι' αυτό ακριβώς σε ρωτώ. Επειδή οι κοινωνίες εξελίσσονται. Ναι. Και εξελίσσονται και οι κοινωνίες που το Ισλάμ είναι πολύ ισχυρό, δηλαδή που η θρησκεία αυτή επικρατεί πλήρως, όπως η τουρκική κοινωνία. Ναι. Γι' αυτό διερωτώ με πώς όταν οι κοινωνίες εξελίσσονται και αφήνουν πίσω αυτά τα κομμάτια των θρησκειών, μία Ελληνίδα πανέμορφη όπως εσύ, αποφασίζει. Σου πάει βέβαια, θα τη λέω, πρέπει να πω έτσι. Αυτό, πολύ. Έτσι να μου το πει. Τονίζει το πανέμορφο πρόσωπό σου. Για να αστειευτούμε. Πώς λοιπόν μια πανέμορφη γυναίκα αποφασίζει να ακολουθήσει έναν δρόμο που εγκαταλείπεται σταδιακά σε πολλά κράτη. Εγώ νομίζω το ανάποδο που λες. Εγώ νομίζω το ανάποδο ότι συμβαίνει. Εγώ θέλω να σου εξηγήσω ότι το μαντήλι ξαναφορέθηκε από τους μουσουλμάνους. Η Αίγυπτος ξαναφόρεσε το μαντήλι μετά από τη δεκαετία του 70. Οι γυναίκες στην Τουρκία πριν κάποια χρόνια δεν φορούσαν μαντήλι. Αντίθετα, αν πας τώρα στην Κωνσταντινούπολη, βλέπεις γυναίκες, κορίτσια, έφηβες και φορούν μαντήλι με επιλογή τους και με πρόβλημα ότι δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια, μπορούν να τους αρνηθούν την περίθαλψη και όμως επιμένουν και το φορούν επειδή είναι επιλογή τους. Δεν είναι κάτι το οποίο σε καταπιέζει, ούτε κανείς μπορεί να σου το επιβάλλει. Η κορούλα σου. 4,5. Η κορούλα σου είναι 4,5. Η μάν τη λένε. Πολύ ωραία. Πίστη, ναι. Η μάν σημαίνει πίστη. Mm-hmm. Η κορούλα σου λοιπόν όταν θα γίνει 11-12. 13-14. δηλαδή και πιο μετά. Ρωτώ γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει η έμεινος ρίση σε ένα κοριτσάκι. Ναι. Και όταν έρθει πρέπει να φορέσει μαντήλα κανονικά σύμφωνα με τη θρησκεία. Κοίταξε, ναι, αυτό ορίζει η θρησκεία, έτσι. Από εκεί και πέρα. Αν έρθει στα 9, στα 10. Όχι, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Και πάλι αυτό, πρέπει να είμαστε, να γνωρίζουμε τι μας συμβαίνει. Είναι σχολές σκέψης και σχολές διάφορες σκέψεις μέσα και σε κάθε θρησκεία. Η μέση, ας πούμε, το μετριοπαθές Ισλάμ που λέμε, βλέπει πότε μια κοπέλα, με ένα κοριτσάκι γίνεται κοπέλα. Μπορεί τα δικά μας τα παιδιά που μεγαλώνουν εδώ, δεν γίνονται κοπέλες στα 10, στα 11, στα 12 και ας έχουν έμεινο ρίση. Ενώ μπορεί ένα κορίτσι σε μια άλλη χώρα να είναι κοπέλα στα 10, 11. Mm. Τώρα εκεί πρέπει ο γονιός να κρίνει και να συζητήσει, αλλά δεν είναι δική μου επιλογή αυτή. Εγώ οφείλω. Αν δεν θέλει το παιδί να βάλει τη μαντήλα. Είναι δικαίωμά της. Είναι δικαίωμά της. Και εγώ όμως έχω χρέος απέναντί της και απέναντι και στα δύο παιδιά να δημιουργήσω ελεύθερα πνεύματα, ελεύθερους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι επιταγή της θρησκείας μου να αφήσω τους ανθρώπους ελεύθερους. Δεν θα προσπαθήσεις να. Όχι. Τη βάλεις προς αυτή την κατεύθυνση να της εξηγήσεις ότι μια πιστή μουσουλμάνα φοράει τη μαντήλα και αν θες να είσαι σαν τη μαμά που η μαμά είναι πιστή. Θα τα μάθει όλα αυτά. Αυτά θα τα γνωρίζει. Μα θα είναι σε μια ηλικία, σκέψου για τη ηλικία 13-14 χρονών. Τα παιδιά δεν είναι, ξέρουν πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο αυτό. Εμένα αυτό που ενδιαφέρει είναι να κάνει μια
ελεύθερη επιλογή. Όχι μια επιλογή επειδή το λέω εγώ, ή μια επιλογή επειδή πιέζει η κοινωνία. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Ότι θα πηγαίνει στο σχολείο και θα φοράει. Δεν έχουν προβλήματα τα παιδιά στο σχολείο. Μαντήλα, θα είναι λίγο διαφορετική από τις συμμαθητριές της. Και άλλα παιδιά είναι διαφορετικά για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή, αν θέλει να το υποστηρίξει. Εγώ έχω συζητήσει με κορίτσια τα οποία βιάζονται να φορέσουν το μαντήλι γιατί το φοράει η μαμά τους. Και τους εξηγώ, περίμενε λίγο. Να το ξέρεις, να ξέρεις γιατί θα το φορέσεις. Και πρέπει να γίνει σιγά σιγά, σταδιακά. Ναι.